Καλό μεσημέρι. Πέστε μας λίγο, καταρχάς είστε από αυτούς που θα επιστρέψουν στην πατρίδα απόψε ή επιλέγετε να παραμείνετε στην Βηρυτό? Ναι. Κοιτάξτε, η απόφαση της αποφυγής τώρα έγινε πολύ γρήγορο, οπότε δεν ετοιμαστήκαμε αρκετά. Αλλά θα φύγω με την επόμενη flight. Οπότε περιμένω εδώ λίγες μέρες για να τελειώσω κάτι πράγματα που έχω και μετά θα φύγω. Ωραία. Ναι. Τώρα πέρασαν οι πρώτες πάρα πολύ δύσκολες ώρες της έκρηξης αυτής. Ποια είναι η εικόνα που καταγράφεται σήμερα στην Βηρυτό και πώς βλέπετε να εξελίσσονται τόσο τα πράγματα επί του εδάφους σε σχέση με την ανέβρεση επιζώντων, τραυματιών κλπ. Και όσο και για την επόμενη μέρα της πολύπαθης αυτής χώρας. Ναι, κοιτάξτε, εδώ είναι φοβερή η κατάσταση. Είναι τρομερή. Είναι, τι να σας πω, σαν όσα ζούσαμε εδώ, όσα χρόνια ζούσαμε εδώ, είχαμε πολλά, ξέρετε. Ο Λίβανος είναι μια ζωή πόλεμος. Αλλά σε τέτοια περίπτωση δεν ξαναπεράσαμε. Είναι πάρα πολύ άσχημη η κατάσταση. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Ποτέ δεν φτάνει στην αλήθεια. Είτε είναι από αμέλεια, είτε από πολεμικές πράξεις. Ποτέ δεν μπορείς να βρεις άκρη. Εδώ είναι όλα μπερδεμένα. Και με το τρόφιμα αρχίζει να δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Έλλειψη τροφίμων, ναι. Γιατί ξέρετε ότι στο λιμάνι είναι αποθήκες σιταριού για το ψωμί και για τα άλλα είδη τροφών. Και είναι τώρα όλα καταστράφηκαν. Και ήδη είναι τα πράγματα δύσκολα, γιατί εδώ δεν βρίσκουν φαγητά, οι τράπεζες είναι κλειστές, οικονομικοί, δηλαδή συν αυτό. Έχουμε την οικονομική κρίση και έχουμε και το κορονοϊό που ξεπέρασε τα όρια. Ναι, βέβαια. Οπότε από όλες τις πλευρές. Και μετά ήρθε αυτή η πράξη, η τρομοκρατική πράξη ή οτιδήποτε, δεν ξέρουμε τι είναι. Ακόμα δεν ξέρουμε επειδή τι είναι. Επειδή το λέτε, δόκτωρα Θεοχάρη, εκεί στο Λίβανο καταγράφεται ένα περιβάλλον, μία περιραίουσα ατμόσφαιρα, ότι μπορεί να μην είναι απλά ένα ατύχημα που οδήγησε σε αυτή την τεράστια έκρηξη. Ποια είναι η αίσθηση των απλών Λιβανέζων πολιτών? Ναι, κοιτάξτε, εδώ είναι μπερδεμένα τα πράγματα και δεν είναι σαφής. Δηλαδή μέχρι τώρα γίνονται ανακρίσεις, γίνονται έρευνες, ακόμα δεν έχει επίσημη δήλωση από την κυβέρνηση. Οπότε δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Εγώ περιμένω την επίσημη δήλωση και μετά βλέπουμε. Η αλήθεια ποτέ δεν μπορεί να μην την ξέρουμε. Ωραία. Αλλά κύριε Θεοχάρη, ότι ζούμε την πιο άσχημη ώρα της παρουσίας μας εδώ. Κύριε Θεοχάρη, δύο ακόμα μικρές ερωτήσεις και να σας αποδεσμεύσουμε. Ναι. Καταρχάς, η δική σας οικία, το δικό σας σπίτι κατέγραψε ζημιές και ποιος είναι ο λόγος που επιλέγετε τελικά να φύγετε από τη χώρα, το γεγονός ότι δεν έχει πολύ ευίωνο μέλλον? Και το δεύτερο είναι, αν έχετε εικόνα με όλες αυτές τις χιλιάδες, 300.000 μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία των αστέγων μετά από την έκρηξη, πώς η τοπική κυβέρνηση επιχειρεί να επουλώσει σε πρώτο χρόνο τις πληγές αυτών των ανθρώπων, προσφέροντας τους μία στέγη μέχρι να δουν πώς θα προχωρήσουν παρακάτω? Ναι, αυτό φανερό ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους άστιγους ανθρώπους, που το κράτος δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει λύση παρά να ανοίξει τα σχολεία. Τα σχολεία και το πανεπιστήμιο. Εκτός αυτού, το κράτος δεν έχει λεφτά, έχει τα προβλήματά του.
ενώ ο Λίβανος ήταν πλούσιο, πλούσια χώρα, όπως ξέρετε. Ήταν η Ελβετία της Ανατολής, αλλά τώρα είναι χάλια, χάλια. Και κοιτάξτε, είναι το πρόβλημα, το σπίτι μου, εντάξει, επειδή είχα ανοιχτά τα παράθυρα, κατά τύχη δηλαδή, και δεν έπαθα ζημιές από τη Ζάμια και τέτοια, ενώ είμαι 2 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της έκρηξης. Γλιτώσατε την πίεση του οστικού κύματος. Όλες οι καταστροφές γύρω μου είναι τόσο μεγάλες. Είναι δηλαδή μπαλκόνια, τζάμια, σιδερένια πράγματα, πολυκατοικίες, φορτηγά, αυτοκίνητα ανατινάχθηκαν στον αέρα. Πτώματα. Ναι. Ακόμα ψάχνουν οι πτώματα. Καθημερινώς ανακαλύπτουν τεράστια πράγματα. Φοβερά πράγματα. Γιατί κύριε Θεοχάρη, ολοκληρώστε λέγοντάς μας, μόλις μας είπατε ότι ευτυχώς πρώτο ο Θεός το δικό σας σπίτι δεν κατέγραψε μεγάλες ζημιές, επειδή ήσασταν τυχερός με ανοιχτά τα παράθυρα και προφανώς αντιμετωπίσατε έτσι τη μεγάλη πίεση που αναπτύσσεται από το οστικό κύμα. Από την άλλη, βεβαίως, επιλέγετε να αναχωρήσετε από τον Λίβανο για την πατρίδα. Εγώ ήμουν ήδη στην Κύπρο. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ από 8 Μαρτίου. Πέρσι ήμουνα στην Κύπρο. Οπότε ζω μεταξύ Λίβανος και περισσότερα στην Κύπρο. Γιατί είμαι Κύπριος, ξέρετε. Κόλλησα εδώ γιατί έχω την οικογένειά μου εδώ. Όχι εδώ ακριβώς, δηλαδή η γυναίκα μου είναι εδώ, σύζυγός μου, και η κόρη μου δουλεύει στο Λονδίνο. Πολύ καλά. Και επιλέγετε πλέον. Οδοντίατρος είναι. Επιλέγετε πλέον σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες προφανώς να επιστρέψετε στην πατρίδα μέχρι να δείτε πώς θα ορθοποδήσει η χώρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοχάρη. Καλή επιστροφή. Και εγώ σας βλέπω καθημερινώς όταν είμαι στην Κύπρο, βλέπω τις ειδήσεις, 7 παρά 4, πάντα στο σίγμα. Να είστε καλά. Καλή τύχη. Καλή ευχαριστούμε, τύχη. Ευχαριστούμε πολύ. Βλέπουμε και τις εικόνες από το Λίβανο, κυρίες και κύριοι. Είναι ζωντανή μετάδοση από το Reuters. Μιλάει αυτή την ώρα ο Εμμανουέλ Μακρόν, κάνει την πρώτη τοποθέτηση, είναι δίπλα από τον πρόεδρο του Λιβάνου.